Καλώς ήρθες. Σήμερα, αλλά και στα βιντεάκια της υπόλοιπης εβδομάδας, μιλάμε για πράγματα που βγαίνουν από ερωτήσεις δικές σου. Είναι κάποιες ερωτήσεις που επαναλαμβάνονται, οπότε θα ασχοληθούμε με αυτά. Και το βασικό μοτίβο, το βασικότερο θέμα είναι κάτι απλό. Είναι απλά πράγματα, είτε σήμερα πράγματα που έχουν σχέση με αρχάριο beginner μακιγιάζ, είτε έχουν σχέση με τάσεις του μακιγιάζ την Τετάρτη, είτε έχουν σχέση με βασικό, απλό, αλλά πολύ όμορφο μακιγιάζ την Παρασκευή. Άρα σήμερα καλύπτουμε βασικά προϊόντα μακιγιάζ που χρειάζεται ένα αρχάριο πιτσικουλάκι για το νεσεσέρ του και κάποιες συμβουλές που μπορώ να δώσω, θα έδινα σε οποιαδήποτε κοπέλα με ρωτούσε κάποια πράγματα, συμβουλές που είναι κυρίως βασισμένες στη δική μου εμπειρία, στον τρόπο που έμαθα εγώ να βάφομαι και με διευκόλυνε και αν ξανάρχιζα να βάφομαι θα με διευκόλυναν αυτά τα πράγματα. Ωστόσο όταν λέω αρχάριο πιτσικουλάκι, ενώ και τα μικρούτσικα, τα κούτσικα, τα πιτσικουλάκια που τώρα αρχίζουν να βάφονται και δεν ξέρουν από πού να ξεκινήσουν, αλλά και μεγαλύτερες κοπέλες οι οποίες μου γράφουν ότι δεν την παλεύω, δεν τα καταφέρνω πάρα πολύ εύκολα. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που χρησιμοποιούμε συνήθως είναι foundation, είναι δηλαδή η βάση. Ανεξάρτητα από το τι θα επιλέξεις να είναι, αν θα είναι κάποια BB κρέμα, αν θα είναι δηλαδή αντιλιακό με λίγο χρώμα ή αν θα είναι ξεκάθαρο foundation, είναι κάποια 2-3 πράγματα που λαμβάνω και εγώ υπόψη και θα έλεγα σε κάποια φίλη μου να λάβει υπόψη. Πρώτο και βασικότερο, τι είδος επιδερμίδας έχεις. Αν είναι λιπαρή, αν είναι ξηρή, αν είναι μεικτή. Υπάρχει βίντεο με πάρα πολλά foundations που έχω ή είχα στην κατοχή μου. Θα το κάνω link κάτω. Εκεί υπάρχουν διάφορες προτάσεις για διαφορετικές ανάγκες. Μετά από αυτό, το επόμενο πράγμα που λαμβάνουμε υπόψη είναι αν θέλουμε να έχουμε κάλυψη ή αν θέλουμε να έχουμε ένα πολύ φυσικό αποτέλεσμα. Ανεξάρτητα από το τι είναι στη μόδα, και αυτά θα τα πούμε και την Τετάρτη, πρέπει να δεις το πρόσωπό σου και να ξέρεις αν θέλεις εσύ περισσότερη κάλυψη ή λιγότερη κάλυψη. Μπορεί στη μόδα να είναι τώρα η full κάλυψη, να είναι τεράστια κάλυψη στο πρόσωπο, αλλά μπορεί να μην χρειάζεσαι να έχεις μεγάλη κάλυψη. Οπότε διαλέγεις ένα foundation που να είναι πάρα πολύ ελαφρύ. Και το βασικότερο, γιατί στην πραγματικότητα foundation χρησιμοποιούμε για να κάνουμε ομοιόμορφο το χρώμα του προσώπου μας, πρέπει να διαλέξουμε και ποιο θα είναι αυτό το χρώμα. Το λάθος που έκανα για πάρα πολλά χρόνια ήταν να βλέπω με βάση το χέρι μου, που δεν μου δίνει καλή ένδειξη ωστόσο. Καλύτερη ένδειξη μου δίνει ο λαιμός μου. Τουλάχιστον μέχρι τώρα αυτό έχω διαπιστώσει. Και αυτό γιατί δεν μπορώ να βαφτώ μέχρι εδώ με ένα χρώμα και από εδώ και κάτω να κάνει αντίθεση, να είναι διαφορετικό. Συνήθως βέβαια, όχι συνήθως, πάντα, το χρώμα του λαιμού μας είναι διαφορετικό από το χρώμα του προσώπου μας. Είναι λίγο πιο ανοιχτό, φυσικό είναι και αυτό. Κυρίως ο ήλιος χτυπάει στο πρόσωπο, δεν χτυπάει άμεσα στον λαιμό. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να υπάρχει συνδυασμός ανάμεσα στα δύο χρώματα. Συνήθως λοιπόν πηγαίνω προς τα εκεί και αν δεν βάλω ακριβώς το χρώμα, δεν διαλέξω το χρώμα ακριβώς που έχει ο λαιμός μου, θα διαλέξω είτε παραπλήσιο χρώμα είτε ή ελάχιστα πιο σκούρο για να ταιριάζει 100% με το πρόσωπό μου. Πάμε στο concealer. Πώς διαλέγω concealer? Συνήθως διαλέγω με βάση το χρώμα που είναι το foundation. Κάπου εκεί θα πάει και το concealer μου. Και κυρίως το concealer που θα βάλω στο πρόσωπό μου. Αν θέλω δηλαδή να καλύψω κάποια σημαδάκια ή σπυράκια ή κάποια ευρύ αγκία, κάποια κοκκινίλα, πλησιάζω πάρα πολύ στο χρώμα που είναι το foundation, γιατί διαφορετικά αντί να καλύψω, θα τονίσω. Στα μάτια συνήθως προτιμώ να πηγαίνω τουλάχιστον σε έναν τόνο ανοιχτότερο για να φωτίσει και λίγο. Βέβαια θα μου πεις θα έχω 2 ή 3 ή 15 κονσίλερες διαφορετικά. Στην περίπτωση λοιπόν αυτή, του να έχουμε δηλαδή μόνο ένα κονσίλερ, εγώ τουλάχιστον προτιμώ να έχω κονσίλερ που μοιάζει πάρα πολύ στην απόκρωση του foundation, ακριβώς γιατί όπως είπα πριν, αν βάλω στο υπόλοιπο πρόσωπό μου, δεν θέλω να φωτίσει πράγματα που θέλω να καλύψω. Πούδρα. Για πούδρα θα έλεγα πως είναι καλύτερο να προτιμήσουμε κάποια που δεν έχει χρώμα και αυτό γιατί θα αλλάξει το χρώμα που έχει το foundation. Δηλαδή σκέψου να έχεις διαλέξει ένα ωραίο χρώμα για το foundation, να είναι κοντά στο χρώμα του προσώπου σου και να βάλεις από πάνω πούδρα και να το κάνει πιο σκούρο, να το κάνει πιο ανοιχτό. Βέβαια μια διαφανής πούδρα συνήθως δεν δίνει και ιδιαίτερη κάλυψη, οπότε αν θέλεις κάλυψη και από την πούδρα, καλύτερα να πάρεις μια πούδρα που είναι κοντά στο χρώμα που έχει το foundation. Γενικότερα όμως για αρχάριο πιτσικουλάκι νομίζω ότι η πούδρα δεν είναι 100% της ξέρεις το must have, δεν είναι το απαραίτητο. Ίσως μόνο αν έχεις πάρα πολύ λιπαρότητα και θα πρότεινα να περνάς με ένα απαλό πινέλο, μια πάρα πολύ ελαφριά στρώση για να μην κολλήσει το foundation και να μην, και να μην βαρύνει το δέρμα, να μην το κάνει να μοιάζει γερασμένο, να μην χάσει τη φυσικότητά του. Φρύδια. 100% και επιμένω, μην βγάζεις πολύ τα φρύδια σου. Πέρα από όσα ακούγονται γενικότερα,
Το καλό είναι ότι στη μόδα τώρα είναι τα πιο μεγάλα φρύδια και τα πιο πυκνά φρύδια. Επιμένω, μην βγάζεις πολύ τα φρύδια σου. Ήτανε στη μόδα παλιότερα για πολλές δεκαετίες, μέχρι και τη δεκαετία του 90. Οι μαμάδες μας βγάζανε τα φρύδια τους αβέρτα πάρα πολύ και αφήνανε μόνο μια γραμμή. Το χειρότερο με αυτό δεν είναι ότι θα χρειάζεται μετά να τα γεμίζεις. Θα τα βγάζεις δηλαδή από τη μια πλευρά και από την άλλη θα γεμίζεις. Το χειρότερο είναι ότι μπορεί βγάζοντας υπερβολικά τα φρύδια σου να χαλάσεις τελείως τα φρύδια σου και να μην μείνουν με τα τρίχες. Μία από τις ελάχιστες σύμβουλες που έχω ακολουθήσει από την μαμά μου, τουλάχιστον σε αυτά τα θέματα, είναι να μην βγάζω πάρα πολύ τα φρύδια μου, γιατί την πάτησε και αυτή, την πάτησαν και οι αδερφές της, την πάτησε γενικότερα πολλοί κόσμος, πολλές γυναίκες και έχουν μείνει με μία γραμμή εδώ και αναγκάζονται μετά να παίρνουν μολύβια και να παίρνουν διάφορα πράγματα και να προσπαθούν να γεμίσουν. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω. Ένα πάρα πολύ εύκολο προϊόν για φρύδια που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ακόμη και αν δεν έχει ιδιαίτερη εμπειρία με το μακιγιάζ, είναι συνήθως τα brow gels, που είναι σαν μασκάρα για φρύδια. Έχει μέσα χρώμα, έχει το πινελάκι και απλά περνάς λίγο τα φρύδια σου. Ειδικά σε κούτσικα πτσικουλάκια νομίζω ότι είναι ακόμη καλύτερο το clear gel, δηλαδή το διαφανές gel, που απλά χτενίζει και κρατάει λίγο στη θέση του τα φρύδια. Τώρα, ως προς τα φρύδια και πώς θα τα βγάζεις, είναι ξεκάθαρα δικό σου θέμα, της κάθε μιας. Αυτό που ακολουθούσα εγώ πάντοτε ήταν το μόνο που να κάνω να καθαρίζω λίγο εδώ και να καθαρίζω λίγο στη μέση. Πολλές φορές λίγο μου ξεφεύγει, ειδικά από εδώ, άλλες φορές μου πηγαίνουν λίγο πιο μέσα. Ξέρεις, βγάζεις μία λάθος τρίχα και μετά και μετά σε παίρνει κάτι φορά. Ανέκαθεν δηλαδή αυτό που κάνω είναι απλά λίγο να καθαρίζω και λίγο να καθαρίζω εδώ. Πιστεύω ότι συνήθως το σχήμα, το φυσικό σχήμα που έχουν τα φρύδια μας είναι το ιδανικό για το πρόσωπό μας. Αν αλλάξουμε πάρα πολύ το σχήμα των φρυδιών μας, αλλάζει τελείως και το πρόσωπό μας και μοιάζει σαν να έχουμε κάτι ξένο πάνω στο πρόσωπό μας. Κάτι τελευταίο σε σχέση με τα φρύδια, κάτι που με βοηθάει και μου αρέσει να κάνω τελευταία, είναι να χτενίζω λίγο προς τα πάνω εδώ τα μπροστινά τα φρύδια και να τριμάρω ελάχιστα στο μήκος ακριβώς που βρίσκονται και τα υπόλοιπα. Αν είσαι όμως αρχάριο πιτσικουλάκι και δεν έχεις μεγάλη εμπειρία, καλύτερα να ξεκινήσεις με ένα brow gel μόνο και να αρχίσεις σιγά σιγά να βλέπεις και πώς θα βγάζεις τα φρύδια σου και πώς θα τα χτενίζεις και πώς θα τα βάφεις. Eyeliner. Κάτι που έχει γίνει τεράστιο trend τα τελευταία χρόνια, έχει αρχίσει λίγο να πεθαίνει, είπαμε τα trends θα τα δούμε την Τετάρτη. Αυτό λοιπόν που έκανα όταν ξεκίνησα να βάφομαι και δεν ξέρω γιατί δεν έχω συνεχίσει να το κάνω, είναι να κάνω την γραμμή μου πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Πριν βάλω concealer, πριν βάλω foundation, πριν βάλω σκιές, πριν κάνω οτιδήποτε, έπαιρνα το μολύβι μου, σχημάτιζα τη γραμμή μου, είχα και μια μπατονέτα και καθάριζα. Όταν ήμουν ευχαριστημένη με τη γραμμή που είχα, έκανα το υπόλοιπο μακιγιάζ μου, πρόσεχα μόνο να μην μου τζουρωθώ. Κατά τα άλλα, ακόμη και αν πήγαινε σκιά πάνω στην γραμμή μου, δεν με πείραζε, γιατί μετά ξαναπερνούσα είτε με το μολύβι είτε με ένα πινελάκι για να κάνω το χρώμα πάλι πιο έντονο και να φαίνεται να ξεχωρίζει η γραμμή μου. Περνούσα πάλι από πάνω. Είχα πάντοτε σαν οδηγό την γραμμή που είχα ήδη σχηματίσει και το μόνο που έκανε ήταν να ξαναπεράσω και να δώσω ένταση, να δώσω χρώμα. Σκιές. Πάρα πολύ συχνά. Και με ρωτάνε πιτσικουλάκια και είναι ένα θέμα ότι είτε είσαι αρχάρια στο μακιγιάζ, είτε βάφεις αρκετά χρόνια, πάρα πολύ συχνά μας δυσκολεύουν οι σκιές. Είναι λίγο δύσκολος και ο τρόπος που θα διαλέξουμε το χρώμα, αλλά και κυρίως ο τρόπος που θα βαφτούμε, γιατί πλέον δεν υπάρχει το μονοχρωματικό. Είναι πάρα πολύ στη μόδα να βάζουμε πάρα πολλά χρώματα, να συνδυάζουμε πάρα πολλά χρώματα. Αυτό που θα έλεγα σε ένα πιτσικουλάκι που τώρα ξεκινάει να βάφεται ή που τώρα αρχίζει να πειραματίζεται με σκιές, είναι να μην μπερδεύεις πολύ τον εαυτό σου και χρώματα που ταιριάζουν πιστεύω σχεδόν σε όλα τα χρώματα ματιών είναι ροζ χρωματάκια είτε σωμών πορτοκαλί χρώματα, ταιριάζουν πάρα πολύ σε όλα τα μάτια. Επίσης σε όλα τα μάτια θα ταιριάζουν και αποχρώσεις του καφέ, ακόμη και σε καφέ και μαύρα μάτια μπορείς να χρησιμοποιήσεις κάποιες ανοιχτότερες αποχρώσεις του καφέ και έτσι να γίνει ακόμη και το καφέ κολακευτικό. Που πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ αν δεν ξέρεις να συνδυάζεις σκιές ή αν δυσκολεύεσαι, είναι είτε να πάρεις μεμονωμένες σκιές, είτε να πάρεις σε παλέτες σκιές που έχουν πολύ κοντινούς τόνους. Αυτές εδώ, ας πούμε, οι δύο οι σκιές είναι αποχρώσεις του καφέ. Αυτές έχω σήμερα στα μάτια μου, γιατί το δείχνω αυτό. Είναι η Vintage, μια παλέτα της Essence. Και μπορώ να βάλω, έβαλα σε όλο μου το βλέφαρο, το άνω βλέφαρο, αυτήν εδώ την καφέ και στην άκρη με ένα άλλο πινέλο έβαλα λίγο από αυτήν εδώ και στη συνέχεια μπορείς να πάρεις ένα καθαρό πινέλο και να σβήσεις και λίγο καλύτερα πάνω την σκιά. Επίσης λειτουργεί και αντίθετα, μπορείς να πάρεις τη σκουρόχρωμη σκιά και να τη βάλεις σε όλο σου το άνω βλέφαρο και να σβήσεις πάνω
εδώ που λέμε στην κόγχη του ματιού, με την ανοιχτόχρωμη σκιά. Αυτό λειτουργεί καλύτερα αν είναι και μάτι σκιές. Καλύτερα δηλαδή αν δεν έχεις μεγάλη εμπειρία να πειραματίζεσαι με μάτι σκιές. Κάτι άλλο που μου αρέσει πάρα πολύ, ένα άλλο τρίκ που είναι πάρα πολύ εύκολο για να βαφτείς και με μία μόνο σκιά, είναι να περάσεις μία σκιά σε όλο σου το ανοβλέφαρο και μέχρι την κόγχη των ματιών και μετά να πάρεις ένα καθαρό πινέλο και απλά να σβήσεις, να περάσεις με το πινελάκι και να σβήσεις τις άκρες, τις γωνίες. Αυτό θα κάνει, ειδικά αν είναι σκουρόχρωμη η σκιά, θα κάνει τις άκρες να μοιάζουν πιο ανοιχτές. Θα μοιάζει δηλαδή σαν να έβαλες εσύ μια ανοιχτόχρωμη σκιά. Μάσκαρα ή μασκάρα, όπως όλοι το λέμε στα αγγλικά ή στα γαλλικά, δεν έχει σημασία. Είναι ωραία γιατί μπορείς ακόμη και αν δεν έχει βάλει καθόλου σκιές, αν δεν βάψεις καθόλου τα μάτια σου, τονίζει πάρα πολύ ωραία τα μάτια. Τονίζει πάρα πολύ όμορφα και τις φλεφαρίδες, δίνει ένα πάρα πολύ όμορφο περίγραμμα στα μάτια, τονίζει το φυσικό του σχήμα. Διαλέγεις ανάλογα με τις ανάγκες σου. Αν έχεις πολύ αραιές γλυφαρίδες, παίρνεις κάποια που είναι volumizing, δηλαδή που δίνει και λίγο όγκο. Αν έχεις μικρές γλυφαρίδες, παίρνεις κάποια που δίνει length. Μου αρέσει κυρίως να δίνει length, να δίνει δηλαδή μήκος, αλλά να κρατάει και το... να κρατάει και την πυκνότητα στις βλεφαρίδες. Highlighter. Το highlighter και το contouring είναι δύο trends τα οποία δεν πιστεύω ότι ταιριάζουν 100% σε αρχάρια πιτσικουλάκια. Αν δυσκολεύεσαι με το βάψιμο, νομίζω ότι αυτά θα σε δυσκολέψουν ακόμη περισσότερο. Έχεις μια φρεσκάδα και μια λάμψη στο πρόσωπό σου. Αν οπωσδήποτε θέλεις να βάλεις highlighter, θα πρότεινα να πάρεις κάτι που να είναι κοντά στις αποχρώσεις του προσώπου σου, δηλαδή αν είσαι πάρα πολύ λευκό πιτσικουλάκι, να πάρεις ένα ανοιχτόχρωμο highlighter. Αν είσαι ένα πιο μελιχρινό πιτσικουλάκι, να πάρεις κάτι που να είναι περισσότερο στις μπες χρυσές αποχρώσεις. Αυτό που πλέον κάνω και εγώ είναι να βάζω λίγο εδώ. Ακριβώς εδώ που είναι το κόκαλο. Θα έλεγα δηλαδή να αποφύγεις να τονίσεις τη μέση του προσώπου, τη μύτη ή το μέτωπο ή οτιδήποτε άλλο, γιατί δεν θα είναι μπαμ με το που σε βλέπει κάποιος, θα βλέπει υπόλοιπο highlighter που φεύγει ανεξέλεγκτο παντού. Μου αρέσει επίσης πάρα πολύ να βάζω και κάτω από το φρύδι και κάποιες φορές όταν δεν ξεχνάω, μου αρέσει και στην εσωτερική γωνία των ματιών. Γενικότερα, αν έχεις όμως λιπαρή επιδερμίδα και πάλι δεν το βρίσκω 100% απαραίτητο. Όπου καλοκαιριάζει δεν βάζω και καθόλου συνήθως, γιατί έχει αρχίσει να κάνει ζέστη, οπότε υπάρχει, ζεσταίνεται και το πρόσωπο, υδρώνουμε και λίγο, δεν το βρίσκω απαραίτητο. Contouring, όπως είπα και πριν, για αρχάριο πιτσικουλάκι, νομίζω ότι δεν είναι απαραίτητο, 100% δεν είναι απαραίτητο, δεν χρειάζεται να μπερδέψεις τόσο πολύ τον εαυτό σου. Μπορείς να μάθεις περισσότερο να δουλεύεις με τα υπόλοιπα πράγματα, με το concealer, με το foundation, με τις σκιές. Κυρίως γιατί μπορεί να σου χαλάσει ολόκληρο το μακιγιάζ. Μπορεί να τα πήγεις πάρα πολύ ωραία με ό,τι άλλο έχεις κάνει και στο τέλος να καταστρέψεις προσπαθώντας να κάνεις γωνίες στο πρόσωπό σου. Μπορείς όμως να χρησιμοποιήσεις bronzer, που είναι εύκολο γιατί το περνάς σε όλο σου σχεδόν το πρόσωπο, αν θέλεις. Αυτό βέβαια που θα έλεγα οπωσδήποτε να προσέξεις είναι να μην γίνει 100% πιο σκούρο το πρόσωπό σου από το λαιμό και από τα χέρια σου. Δηλαδή μπορεί να το δεις ότι είναι μαυρίσει πολύ ωραία το πρόσωπό σου, δίνει ένα πολύ ωραίο χρώμα. Αλλά αν το χρώμα είναι τελείως διαφορετικό από το υπόλοιπο σώμα σου, θα φαίνεται περίεργο και αστείο. Αποχρώσεις για το bronzer σε κάθε πρόσωπο είναι τελείως διαφορετικές. Κυρίως πηγαίνουμε σε κάτι που δίνει ένα παλό καφέ με ελάχιστο πορτοκαλί μέσα, ίσως και καθόλου. Και πάλι δηλαδή με τον bronzer, αν υπάρχει κάτι δύσκολο, είναι να βρεις την απόχρωση που θα ταιριάζει στο πρόσωπό σου, που ταιριάζει στην επιδερμίδα σου. Στην κάθε επιδερμίδα μπορεί να ταιριάζει κάτι τελείως διαφορετικό. Σε μένα, ας πούμε, πηγαίνει πάρα πολύ ωραία το χούλα από την Benefit. Μπορώ δηλαδή να το περάσω σε όλο μου το πρόσωπο χωρίς να το κοκκινήσει, χωρίς να το πορτοκαλίσει. Κραγιόν και blush ή ρούζ στα γαλλικά. Τα βάζω μαζί γιατί συνήθως κάπως έτσι τα συνδυάζω και εγώ. Και τα συνδυάζω έτσι γιατί είναι ακριβώς αυτή η περιοχή που πηγαίνει ασορτή, θα λέγαμε. Πώς τα συνδυάζω συνήθως? Αν έχω βάψει τα μάτια μου, συνδυάζω blush και κραγιόν με βάση τα μάτια. Αυτό δηλαδή που κάνω είναι εδώ. Έχω σκούρα μάτια, έχω τονίσει πολύ τα μάτια μου. Θα πάω λίγο πιο ανοιχτά στα χείλη. Το αντίθετο, έχω βάλει κάτι πάρα πολύ ελαφρύ στα μάτια μου. Μπορώ να τονίσω και λίγο περισσότερο τα χείλη. Όχι ότι μπορεί κάποιος να σου πει ότι είναι λάθος να τονίσεις και μάτια και χείλη. Ο καθένας βάφεται όπως θέλει. Δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Είναι και τι ταιριάζει στο πρόσωπό μας και στην περίσταση. Αλλά συνήθως εγώ κάπως έτσι τα συνδυάζω. Ως προς τα χρώματα, και πάλι μπορεί να πάω στην ίδια οικογένεια χρωμάτων, αν ταιριάζει. Δηλαδή, αν έχω καφέ σκιές στα μάτια όπως σήμερα, θα συνδυάσω με ένα καφέ κραγιόν. Ή αν έχω πορτοκαλί σκιές, πάλι θα συνδυάσω με κάτι καφέ πορτοκαλί. Μια μπλε σκιά μπορεί να ταιριάξει πολύ ωραία με μπέζ ή ροζ κραγιόν.
Είτε πηγαίνεις λοιπόν στην ίδια οικογένεια χρωμάτων και κάτι πιο έντονο ή κάτι πιο ανοιχτό, είτε πηγαίνεις σε κάτι που θα κολακεύσει το χρώμα που έχεις δώσει στα μάτια. Και γιατί είπα πριν ότι το μπλας και το κραγιόν πηγαίνουν σορτί? Γιατί πολύ συχνά μπορείς, αν μπερδεύεσαι ή αν δεν θέλεις να έχεις πάρα πολύ καλλυντικά, να χρησιμοποιήσεις το κραγιόν σου για να δώσεις χρώμα στα μάγουλα. Ήταν κάτι που έκαναν οι μαμάδες μας και οι γιαγιάδες μας και το είχαμε αφήσει γιατί βγήκανε μετά τα μπλάσεις και αγοράζαμε ξεχωριστό προϊόν για τα μάγουλα. Τώρα ξαναβγήκε στη μόδα, οπότε μπορείς να χρησιμοποιείς μόνο το κραγιονάκι σου για να δώσεις χρώμα στα μάγουλά σου και κάπως έτσι σε βγάζει και από τον μπαλά να συνδυάσεις και λίγο τα χρώματα. Αυτό που δεν ξεχνάμε όμως είναι να βάζουμε τα υγρά προϊόντα και τα κρεμώδη προϊόντα πρώτα και στη συνέχεια να βάζουμε οτιδήποτε άλλο έχουμε σε πούδρα. Θεωρώ πάντως ότι τα βασικότερα πράγματα που χρειάζεται κάποιο αρχάριο πετσικουλάκι, και όχι μόνο αρχάριο, αν θέλεις να βαφτείς πάρα πολύ απλά, δεν χρειάζεσαι πάρα πολλά πράγματα. Τα βασικότερα λοιπόν πράγματα κατά τη γνώμη μου που χρειάζομαι στο SSR μου, είτε είμαι αρχάριο πετσικουλάκι, είτε απλά θέλω να βαφτώ πολύ απλά, είναι foundation. Δεν βάζω καν concealer, θεωρώ ότι με το foundation θα έχω την κάλυψη που θέλω, μπορώ να έχω την κάλυψη που θέλω, αλλά anyway, ας πούμε και concealer, κραγιόν για να βάψουμε χείλη και να κάνουμε blush, τι άλλο, αν οπωσδήποτε θέλω να χρησιμοποιήσω κάτι για τα φρύδια, ok, βάζουμε και ένα brow gel, αλλά για μένα δεν είναι απαραίτητο, μασκάρα, η μάσκαρα που βάζουμε για να τονίσουμε τις βλεφαρίδες και μια σκιά. Ακριβώς 5 πράγματα, μη σου πω 4 αν βγάλω το concealer. Δεν χρειάζεται δηλαδή πάρα πολλά πράγματα αν είσαι αρχάριο πιτσικουλάκι. Είναι αυτά τα οποία μπορώ να βάλω κατευθείαν στο νεσέσέρ μου και μπορώ να βαφτώ άνετα. Δεν χρειάζεται και πάρα πολύ μεγάλος προβληματισμός. Ξεκινάς με τα βασικά αυτά πράγματα και μετά αρχίζεις να ξοικειώνεσαι, αρχίζεις να παίζεις λίγο περισσότερο και σιγά σιγά προσθέτεις. Κάπως έτσι κλείνει το βίντεο και για σήμερα. Για όσες βαφόμαστε και έχουμε εντρυφήσει στο θέμα, είναι πάρα πολύ απλά και αυτονόητα πράγματα. Αλλά αν ξεκινούσα σήμερα να βάφομαι, πιστεύω ότι αυτή η απλοποίηση θα με βοηθούσε πάρα πολύ, κυρίως γιατί σήμερα νιώθουμε ότι είναι απαραίτητο να ξεκινήσουμε να κάνουμε επαγγελματικό μακιγιάζ, να βαφόμαστε με bronzer, με contouring, με τα πάντα. Ξεκινάμε να βαφόμαστε με απλά πράγματα. Να μου είσαι καλά, να αγαπάς και να φροντίζεις τον εαυτό σου. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο την Τετάρτη. Πολλά, 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 πολλά.